Ο Θεός τα ακούει όπως είμαι το Βάιρα. Δεν ξέρω ούτε τι είναι το Βάιρα, ούτε το Πανελληνίος με ενδιαφέρει. Με αφοπλιστικό χιούμορ, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης απαντά στην Κρήτη TV για την ατάκα που έγινε viral στο διαδίκτυο και έκανε ευρύτερα γνωστή την ειλικρίνεια και την απλότητά του, στοιχεία της προσωπικότητάς του που εκτιμούν κλήρος και λαός στην Κρήτη. Με ενδιαφέρει να είμαι ειλικρινής, αυθεντικός και ασίδωτος. Δεν υποκρίνομαι ποτέ. Αυτό που έχω να πω το λέω και χαίρομαι που κάποιοι άνθρωποι το εκτιμούν. Θα μπορούσαν και να μην το εκτιμούν. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, χωροστατώντας σε θεία λειτουργία και ευλογησιάρτων, αντιλήφθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Επίτροπος της Εκκλησίας να τοποθετήσει σωστά ένα μικρόφωνο. Η αντίδρασή του αφοπλιστική στην προσπάθειά του να τον καθησυχάσει. Και πάση τους μαθητές, ότι είστε ορμασίας αγκύρατο φως, γενού αυτής φως ανέσπερο, ο Θεός τα ακούει όπως και να το βάλεις. Τη σκηνή κατέγραψε πιστός με κινητό και μέσα σε λίγα 24 ώρα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης έγινε viral μέσα από το TikTok. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης παραδέχεται ότι παραμένει πάντα ειλικρινής και αυθόρμητος, χαρακτηριστικά γνώριμα στον κρητικό λαό, ενώ με τον απλό και χυμαρόδι τρόπο του δεν παραλείπει να απευθυνθεί στον κόσμο, ιδίως τους νέους, υπενθυμίζοντας ότι η θρησκευτική πίστη εκφράζεται σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής μέσα από τις πράξεις. Δόξα τω Θεώ για όλα. Εγώ έτσι έχω μάθει να ζω και έτσι θα συνεχίσω να ζω και δεν μπορώ να λειτουργώ και θα ήταν ίσως και τραγικό όπως θέλει ο καθένας και όχι όπως έχω μάθει εγώ να εκφράζομαι. Ο Θεός ακούει παντού και προπάντων ο Θεός είναι μέσα μας και ο Θεός είναι στα μάτια του απέναντινού μας, αν θέλουμε να τον ψάχνουμε σωστά. Αν τον γυρεύουμε στα σύννεφα μπορεί και να μην τον βρούμε ποτέ. Ο Θεός τα ακούει όπως και να το βάλεις.